Γεια σου, γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Είμαι ο Ακάς. Θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό ρίξιμο, ένα πολύ όμορφο ρίξιμο. Θα πάρεις απίστευτες απαντήσεις. Έχει να κάνει τον αριθμό 7. Λοιπόν, στην κοινότητα υπήρχε ένας διαγωνισμός όπου ψήφιζες μία εικόνα. Αυτές οι εικόνες έχω φτιάξει εγώ με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει τον αριθμό 7. Επιλέγεις μία από αυτές τις εικόνες. Θα τις δεις και εδώ πέρα βεβαίως στην ανάλυση στο βίντεο, ειδικά αν είσαι καινούριος, για να επιλέξεις έναν αριθμό 7. Αυτό ο οποίος σε ελκύει περισσότερο και να το επιλέξεις, εντάξει. Τώρα, τι έχω να σας πω. Ο αριθμός 7 από πάντα θεωρείται πάρα πολύ σημαντικός από αρχαιοτάτων χρόνων σε διάφορους πολιτισμούς. Έτσι, είχε να κάνει με το 7, σημαίνει οι Πυθαγόροι λέγανε ότι είναι το 3 που είναι ο αριθμός της ψυχής, το 4 που είναι ο αριθμός του σώματος, μας κάνει το 7, όπου έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Παλιά, όσοι είχαν αριθμό 7, ως πεπρωμένο, τους πηγαίνανε και γινόντουσαν ιερείς, έτσι. Λοιπόν, η κάθε φάση της Σελήνης διαρκεί 7 ημέρες, το μυαλό μας μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια μέχρι και 7 αντικείμενα, έχουμε 7 ενεργειακά κέντρα, 7 αύρες στο σώμα πάνω. Ο αριθμός 7 ονομαζόταν επίσης το κατά νουν φως νόησης αμύτωρα Αθηνά κτλ. Οι ερμητιστές και αυτοί έβλεπαν τον αριθμό 7 ως να εμπεριέχονται τα 4 στοιχεία μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όπως είναι και στην αστρολογία, δηλαδή νερό, γη, φωτιά, αέρας. Και φυσικά είναι κατανοητό ότι οι εξηγήσεις δεν σταματάνε εδώ, πάνε σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος, γι' αυτό και θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο ρίξιμο πυραμίδα με τον αριθμό 7. Έτσι θα βάλουμε 4 και 3 κάρτες, οι οποίες όμως έχουν νόημα. Το ρίξιμο ισχύει για πάντα. Λοιπόν, είναι άχρονο, μετράει από τη στιγμή που το βλέπει κάποιος. Μπορεί εσύ να το δεις μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, κάποια χρόνια, δεν ξέρω, καλοκαίρι, χειμώνα, ό,τι είναι. Πολύ πιο μετά στο χρόνο μετράει για αυτούς λοιπόν που το βλέπουν. Οι αναλύσεις μου, για μένα μιλάω πάντα έτσι, μετράνε, λογίζονται, υπολογίζονται από τη στιγμή που κάποιος βλέπει την ανάλυση και ας έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι στην ουσία αυτό το οποίο χρειάζεται να μάθουμε είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος για εμάς τους ανθρώπους για να μετράμε, αλλά στο μεταφυσικό επίπεδο, ας το πούμε, χρόνος δεν υπάρχει. Η ενέργεια του χρόνου είναι ενιαία, δηλαδή παρελθόν, παρόν και μέλλον τέμνονται. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Λοιπόν, επίσης, να σας πω κάτι πρωτού ξεκινήσουμε. Έχω το site μου, akastarot.gr, στο οποίο εκεί μπορείς να βρεις μοναδικές, υπέροχες υπηρεσίες. Υπάρχει ολόκληρη ενότητα αριθμολογίας, όπου εκεί έχεις τη δυνατότητα να εξερευνήσεις πάρα πολλά πράγματα. Π.χ. μπορείς να βάλεις για συμφωνία πεπρωμένων, αν είστε δίδυμες φλόγες. Μπορείς να εξετάσεις το όνομα το δικό σου και το επώνυμο το δικό σου με ενός άλλου ανθρώπου, αν έχετε καρμικά χρέη μεταξύ σας. Είναι ο καλός σου, είναι ο προϊσταμενός σου, είναι ένας συνεργάτης. Μπορείς να καταλάβεις από εκεί πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει, έτσι, και ποια, και επίσης και τι καρμικότητα υπάρχει. Και φυσικά και πάρα πολλές άλλες επιλογές, πολλές δωρεάν υπηρεσίες, όπως είναι μία κάρτα, η κάρτα του ΑΚΑΣ, μάλλον η κάρτα της ημέρας, η κάρτα του ΑΚΑΣ, τρεις κάρτες, το online μαντίο μου, μαγική σφαίρα. Καλά, μαγική σφαίρα μπες μόνο αν... η μαγική σφαίρα λοιπόν την έχω φτιάξει έτσι, ώστε να δίνει απαντήσεις εντελώς όχι αστοχές, θα έλεγα κουκουρούκου, εντελώς τρελές απαντήσεις. Βάλε ένα θέμα, μπες μέσα στη μαγική σφαίρα και δες τι απάντηση θα πάρεις, έτσι. Άμα σου απαντήσει χαιρέτα με τον πλάτανο, μην παρεξηγηθείς, είναι στο ακριβώς. Επίσης για ρούνους, επίσης το μπισκοτάκι της τύχης, επίσης τυχεροί αριθμοί κτλ. Πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήθελα να πω για να το γνωρίζετε κι εσείς. Παίρνω μια ανάσα λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα μας. Ήπια και μια γουλιά καφέ με την πρώτη μας επιλογή, έτσι, η πρώτη επιλογή που είναι το 7 του αμέθυστου κρυστάλλου και είναι και μια από τις περισσότερες επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ που έχετε εσείς επιλέξει και είναι μια χαρά. Όμως πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα θα χρειαστεί να αναλύσουμε. Λοιπόν, με βλέπετε λίγο διστακτικό διότι προσπαθώ να δω με ποιο deck θα δουλέψουμε. Δεν τα έχω βάλει στη σειρά. Με ποιο deck θα δουλέψουμε. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή του αμέθυστου. Ωραία, για να κάνω κάτι. Θα σας πω. Τι έχει βγει, ακόλουθος μπαστούνι. Ο ακόλουθος μπαστούνι.
Μάλιστα, εδώ, εντάξει. Με, αυτή, με αυτό το deck. Okay. Και ξεκινάμε. Είναι πυραμίδα, ο αριθμός 7. Θα δείτε. Αριθμός 7, πυραμίδα. Συγγνώμη. Ρε, τι γίνεται. Πολλά έχετε να πείτε. Δεν είναι τυχαίο που κλείνει ο λαιμός μου. Γι' αυτό είπε και λίγο μια γουλιά καφέ. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, κλείνει ο λαιμός μου. Έχετε τόσα πολλά να πείτε, έχετε τόσα πολλά να ουρλιάξετε πραγματικά, να φωνάξετε. Έχετε τόσο πολύ ένταση μέσα σας, έχετε τόσο πολύ, ας το πω, θυμό, μάλλον ενέργεια εγκλωβισμένη, που πρέπει να βγει με κάποιο τρόπο, μεγάλη καταπίεση. Και μην ξεχνάτε, οι λέξεις, τα λόγια, η έκφραση των λέξεων, δεν είναι απλά για να λέμε λέξεις, είναι η έκφραση των συναισθημάτων. Είμαστε θυμωμένοι, εκφραζόμαστε. Είμαστε λυπημένοι, εκφραζόμαστε. Είμαστε χαρούμενοι, εκφραζόμαστε. Εντάξει, και ανάλογα με το τι νιώθουμε, εκφραζόμαστε. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος εγκλωβισμός. Υπάρχει μια... Η ενέργεια είναι πολύ μπλοκαρισμένη. Ωραία, λοιπόν. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Λέμε όμως, εντοπίζουμε το μπλοκάρισμα, ας πούμε. Εντοπίζουμε το ενεργειακό αποτύπωμα, στίγμα, αν θέλετε. Και δεν το λέμε την ανικένεια, το στίγμα. Λοιπόν, και βλέπουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Και ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη μας κάρτα που ξεκινάει και είναι εδώ πέρα. Αγαπημένοι μου, λοιπόν, δες το εδώ πέρα. Για να κάνω μισό λεπτό κάτι εδώ, αν φαίνονται καλύτερα ο χρωματισμός. Έτσι νομίζω είναι ok. Έχουμε βάλει και τα φώτα μας εδώ, χαμός γίνεται. Εδώ τώρα. Αυτή η κάρτα σου λέει αυτός ο κύκλος που βρίσκομαι στη ζωή μου, τι σημαίνει. Και αυτός ο κύκλος είναι το 10 μπαστούνι. Έχεις, αγαπημένα, αγαπημένη μου, κουβαλήσει πάρα πολλά πράγματα, πολλά βάρη. Πολλές δυσκολίες, πολλές αντικσότητες. Τα καταφέρνεις, έχεις τη δύναμη. Εδώ έχει βγει φωτιά που σημαίνει έχεις και την ενέργεια, αλλά έχεις κουβαλήσει πολύ πράγμα. Εντάξει, έχεις κουραστεί πάρα πολύ. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Συνεχίζουμε στη δεύτερη κάρτα. Πώς μπορείς εσύ αποτελεσματικά να προχωρήσεις γενικότερα στη ζωή σου και έχει βγει ένας ακόλουθος κούπα. Αυτό είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες. Ο ακόλουθος κούπα έχει την δυνατότητα υλοποίησης της ευχής. Αν παρατηρήσεις κάτι, είναι μια πανέμορφη κάρτα η οποία είναι λίγο περίεργη, δηλαδή τα πόδια του συνεχίζουν εδώ από πάνω. Δείχνει τη φαντασία, δείχνει ότι επίσης σκέφτεται μέσα από την καρδιά του. Αυτό είναι το μήνυμα εδώ, γι' αυτό η καρδιά εδώ είναι φωτισμένη. Εδώ σημαίνει ότι επεκτείνεται το χέρι του και ενεργειακά συνδέεται με ένα άλλο χέρι, σχηματίζοντας την αγάπη, την αιωνιότητα εδώ, αν παρατηρήσεις. Ο ακόλουθος κούπα λοιπόν σημαίνει ότι στη ζωή σου αυτό που χρειάζεται να καταλάβεις είναι ότι η δική σου η ευαισθησία ή η αγάπη που έχεις για τους άλλους ανθρώπους να είναι, να υπάρχει. Μην το αφισβητείς. Είσαι άνθρωπος όπου θα με ρωτήσετε τώρα, μα όλοι οι άνθρωποι που σε βλέπουν και έχουν επιλέξει είναι έτσι? Ναι, είναι έτσι. Σε ένα α ή β επίπεδο είναι έτσι. Είναι ο χρωματισμός που μπορεί να αλλάξει. Και εδώ αυτό που εννοώ είναι η αγάπη. Προχώρα, η βάση σου, γιατί βγαίνουν οι βάσεις εδώ, έτσι. Αυτή είναι η βάση της πυραμίδας, θα δεις. Είναι η αγάπη. Είναι ένα ρίξιμο το οποίο προχωράει ταυτόχρονα με το ρίξιμο της κάρτας. Έτσι δεν περιμένω να φύγουν όλες οι κάρτες, να ρίξω όλες τις κάρτες. Η τρίτη μας επιλογή είναι... Πώς μπορείς να εκφραστείς εσύ με τέτοιο τρόπο ώστε πάλι να κινηθεί η ενέργεια, να κινηθούν τα πράγματα. Ο λόγος είναι ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο ότι
και αν θέλετε στις προσευχές, να το πούμε έτσι, και σε κάποια πράγματα υπάρχει ο λόγος, εντάξει, η προσευχή, ο λόγος, η έκφραση, όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα τελετουργικό το οποίο υπήρχε και ξορκάκια παλιά στην αρχαία Ελλάδα και αυτά, τα οποία γνωρίζαν πολύ καλά, λοιπόν, και γνωρίζανε την δύναμη που είχε ο λόγος. Εντάξει. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή, να σας το πω λίγο διαφορετικά, επειδή η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή πνευματικά έχει ξεπέσει, πραγματικά έχει ξεπέσει, σε πολλά επίπεδα, οι δονήσεις είναι πολύ χαμηλές, ο λόγος πλέον δεν έχει τόσο μεγάλη δύναμη και ισχύ. Γιατί ζούμε μέσα στο ψέμα, μέσα στην υποκρισία, κοροδεύει ο ένας τον άλλον. Και βάζω όλους μέσα, μας βάζω όλους μέσα και τον εαυτό μου. Λοιπόν, όπου υπάρχει ένα είδος ότι φοβόμαστε να πούμε τις αλήθειες, κοιτάμε λίγο τη ζωή μας, τη δουλειά μας, το δικό μας το κομμάτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το λέω γενικά σαν δύναμη λόγο. Ο λόγος πλέον έχει καταπιεστεί πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο που βγαίνει εδώ η έκφραση που και εμένα ο λαιμός μου είχε πιάσει και έβηχα, έτσι. Πάμε όμως να δούμε εδώ πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι το δύο μπαστούνι. Κάνοντας σχέδια και μη σταματάς ποτέ στη ζωή σου να κάνεις σχέδια. Μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις. Το δύο μπαστούνι επίσης σημαίνει και μέσα από άλλους ανθρώπους, δηλαδή ότι μέσα από την ενέργεια άλλων ανθρώπων μόνο έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις και να προοδεύσεις. Θέλοντας και μη, κακά τα ψέματα. Τι θέλεις, θες συνεργασία, θες επαγγελματική επιτυχία, θες το ερωτικό κομμάτι, πρέπει και τον άλλον να τον καταλάβεις, να τον κατανοήσεις και να γίνει σύζευξη μαζί του, ενεργειακή σύζευξη, ό,τι είναι. Εσύ φυσικά το αξιολογείς αυτό που σου λέω και βλέπεις. Η τέταρτη κάρτα λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με το συναίσθημα. Έχει να κάνει το πώς αισθάνεσαι με όλα αυτά τα οποία έχεις ακούσει. Και έχει βγει ένας άσος κούπα. Λοιπόν, πολύ ωραία κάρτα. Ο άσος κούπα σημαίνει ελπίδα, σημαίνει νέο ξεκίνημα, νέα αρχή, νέα πράγματα, νέες καταστάσεις και θες πράγματα στη ζωή σου τα οποία θα σε γεμίσουν. Και εκεί είναι και, αν θέλεις, όχι το κλειδί, εντάξει, δεν είναι και κανένα μυστικό τρελό, ας πούμε, ζωής. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μας γεμίζουν. Έχει νόημα αυτό που κάνουμε ή όχι? Αυτό που κάνεις έχει νόημα? Π.χ. εγώ που έχω κανάλι, λέω τώρα, και έχω το κανάλι μου και αυτό και εκείνο, για μένα έχει νόημα, εγώ γεμίζω από αυτό. Και όχι μόνο, έτσι, όχι μόνο από το κανάλι, και από το κανάλι. Γιατί έχω και άλλα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να ασχολούμαι με διάφορα. Λοιπόν, γεμίζεις τη ζωή σου. Και εδώ σημαίνει επίσης και νέα πράγματα, νέα ξεκινήματα, μάλλον να σου το πω λίγο διαφορετικά. Να κοιτάς τη ζωή σου ότι οτιδήποτε ξεκινάς εσύ, γιατί γι' αυτό έχει βγει και ο αμέθιστος, και ο αμέθιστος σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν μεθάει, δηλαδή δεν βρίσκεται σε μια μεθυστική κατάσταση, σε μια έκσταση που δεν βλέπει μπροστά του τι συμβαίνει, έτσι, ίσα ίσα. Εδώ σημαίνει το αντίθετο. Αλλά εδώ τα νέα ξεκινήματα και ό,τι κάνεις, ό,τι σημαίνει νέο ξεκίνημα για τον καθένα, σημαίνει να έχει συναίσθημα. Να σε γεμίζει. Αν σε γεμίζει, προχωράς, είσαι στο σωστό δρόμο. Αν όχι, τότε όλο αυτό το οικοδόμημα που έχουμε φτιάξει εδώ καταραίει. Αυτές είναι οι βάσεις σου. Πάμε τώρα στο επόμενο. Πού πρέπει να καναλιζάρω την ενέργεια? Πάμε. Πού καναλιζάρουμε την ενέργεια? Και είναι ένας υπότης πεντάκτηνο. Πολύ καλά. Ο υπότης πεντάκτηνο, πού την καναλιζάρεις την ενέργεια? Στην αποστολή σου. Όλοι οι υπότες έχουν μια αποστολή. Ο υπότης πεντάκτηνο, η αποστολή του είναι υπομονή. Επιτυχία με υπομονή, αλλά και το άλλο το οποίο βγαίνει είναι ότι ναι, σε ενδιαφέρει και αν θέλεις και το επαγγελματικό σου κομμάτι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο επαγγελματικό, εντάξει, ναι, είναι το επαγγελματικό, είναι το χρήμα, είναι όμως και η εκδήλωση της επιτυχίας, των σπουδών, του πετυχαίνω κάτι το οποίο έχει, πώς να σου το πω, έχει χειροπιαστεί απόδειξη. Αυτό είναι. Γιατί το χρήμα το πιάνεις. Έτσι είναι ένα χαρτί και το πιάνεις. Ένα πτυχίο το πιάνεις. Παίρνεις το χαρτί σου. Ένας γάμος. Υπογράφεις. Έτσι λοιπόν. Όλα αυτά παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αλλά εδώ η υπόθεση είναι για ποιο είναι το νόημα για σένα στη ζωή. Ποια είναι η αποστολή σου. Εδώ σου βγαίνει
αμέσως. Δηλαδή, σε ένα επίπεδο βγαίνει η αποστολή σου. Ο υπότης όμως πεντάκτηνο μας διδάσκει την υπομονή. Άρα λοιπόν καναλιζάρω την υπομονή μου και σιγά 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 φτάνω στον προορισμό. Μπορεί να μην τρέχω, αλλά θα φτάσω στον προορισμό. Επίσης σημαίνει και αναλύω. Εδώ έχει και μια έννοια του αναλύω λίγο τις καταστάσεις και πηγαίνω σιγά σιγά να πετύχω το στόχο μου. Ωραία. Η επόμενη κάρτα είναι ποιες είναι εκείνες οι δράσεις τις οποίες χρειάζεται να κάνω προς το στόχο μου. Και είναι ένα 9 πεντάκτινο. Πολύ ωραία. Το 9 πεντάκτινο. Άκου τώρα εδώ να δεις τι βγαίνει. Ό,τι καταφέρεις φίλε μου φίλη και φίλοι μου θα τα καταφέρεις μόνοι σου. Μην περιμένεις πάρα πολλά από άλλους. Οι άλλοι θα σε βοηθήσουν. Μπορεί να σου πούνε συναισθηματικά, ψυχολογικά είμαι μαζί σου. Πολλές αποφάσεις στη ζωή σου, στην αποστολή σου θα τις πάρεις μόνοι σου ή μόνος σου. Το 9 πεντάκτινο βέβαια είναι μια καλή κάρτα. Είναι και λίγο καρμική. Εντάξει. Είναι μια πολύ όμορφη αποτύπωση εδώ μιας γυναίκας η οποία προσπαθεί να πιάσει, αν θέλεις, κάτι σαν καρπό. Στην ουσία η αποτύπωση είναι ένας καρπός ο οποίος θέλει να τον κατεβάσει. Πάνω σε αυτόν τον καρπό ή στο πεντάκτινο υπάρχει ένα γεράκι. Το γεράκι είναι καρμικό. Το γεράκι επίσης μπορεί να σημαίνει σε ένα μικρό άλλο επίπεδο και πρόκληση. Η πρόκληση λοιπόν εδώ, επειδή κοιτάζει ψηλά, είναι η δύναμή σου, η προστασία σου. Η πίστη σου στο θεϊκό, στο Θεό, στο θεϊκό σχέδιο. Το 9 σημαίνει έχεις περάσει πολλές εμπειρίες στη ζωή. Αυτά λοιπόν είναι ενέργειες που εσύ που πρέπει να κάνεις, είναι να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, συγκεντρωμένη εκεί που θες να πας. Δεν είναι αυτό το παρορμητικό, πρόσεξε να δεις, δεν είναι αυτό, το παρορμητικό ωραίο είναι, αλλά δεν είναι θα πάω και ό,τι γίνει. Αυτό μας πιάνει καμιά φορά όλους μας. Θα πάω και θα το κάνω και ό,τι γίνει. Δεν είναι έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, θα πάω να βγω για καφέ, σιγά. Αλλά για σοβαρές αποφάσεις ζωής, εδώ θέλει μελέτη. Εδώ θέλει να χρησιμοποιήσεις τη σοφία σου και την εμπειρία σου και να ενεργοποιήσεις, θα σου το πω έως εξής, το τρίτο μάτι, το έβδομο ενεργειακό σου κέντρο. Λοιπόν, το έκτο είναι ο λαιμός, είναι η έκφραση. Το έβδομο είναι, αν θέλεις, μία μικρή τελίτσα ανάμεσα στα μάτια, πηγαίνει μέσα βαθιά στον εγκέφαλο και έχει να κάνει με τη διέστηση και αν βλέπουμε καθαρά ή όχι. Δεν ξέρω αν έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται, πώς να το πω, μεθυσμένοι, οι οποίοι δεν έχουν έλεγχο της κατάστασης γύρω τους και βλέπουν, φαντάζονται διάφορα. Εκεί λοιπόν δεν λειτουργεί το τρίτο μάτι, είναι κλειστό, έτσι. Απλά φέρω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Εσύ εδώ πρέπει πολύ ανοιχτά, ξεκάθαρα και προσγειωμένα η ενέργειά σου να καναλιζαριστεί εκεί. Πάμε. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι τι πρέπει να αφήσω. Πρόσεξε κάρτα. Τι πρέπει να αφήσω σαν βάρος για να προχωρήσω στη ζωή μου. Και έχει βγει μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Εδώ είναι το αφήνω. Θα σου πω, επειδή το αφήνω έχει μία λίγο αρνητική χρειά. Το αφήνω σημαίνει, αφήνω γενικότερα, να σου το πω ως εξής, λίγο την ασφάλειά μου. Ρισκάρω, δηλαδή παίρνω τα ρίσκα μου, προχωράω, θέλω να προχωρήσω. Γιατί η βασίλισσα πεντάκτηνο εδώ σημαίνει φροντίδα, σταθερότητα, ασφάλεια. Κάπου σου δείχνει εδώ στη ζωή ότι πρέπει να προχωρήσεις με σοφία, με γνώσεις, αλλά χρειάζεται και λίγο να πάρεις και κάποια ρίσκα λίγο, μάλλον να αναλύσεις τα ρίσκα και να δεις ποιο είναι αυτό το οποίο σου ταιριάζει περισσότερο ως ρίσκο για να προχωρήσεις στη ζωή. Αυτό, γι' αυτό είναι αυτή η βασίλισσα εδώ, που έχει να κάνει με τη γη, έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την υγεία. Τα προσέχεις όλα αυτά βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι αφήνουμε την υγεία, μην μπερδευτούμε. Εδώ αφήνω πίσω ένα βάρος, το οποίο επίσης μπορεί να σημαίνει αφήνω και την προστατευτική μαμά μου ή αφήνω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπερπροστατευτικός απέναντί μου ή μια σχέση που μπορεί να είναι πολύ ή ο άλλος, όχι αφήνω τη σχέση, προσπαθώ να ξεκαθαρίσω πράγματα για να φύγω εγώ από αυτή την κατάσταση, κατάλαβες, δεν σημαίνει ότι φεύγουμε και από τους ανθρώπους, μην παρεξηγηθούμε, σημαίνει ότι προσπαθώ να διαχειριστώ μια κατάσταση η οποία δεν μου δίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εξής. Μία ακόμα κάρτα, η οποία είναι η 8η κάρτα, η οποία όμως είναι, πώς να σου το πω, είναι ένα αποτέλεσμα, αλλά οι βασικές κάρτες είναι αυτές οι 7. Το αποτέλεσμα είναι όλη αυτή η δική σου ενέργεια, αν προσθεθεί σε μία κάρτα τι γίνεται. Και αυτή η μία κάρτα είναι
ο θάνατος. Θα σου πει τώρα τι μου λες. Ωραία, κάστε τι μου λες τώρα, Παναγιά μου, αυτό από εδώ. Λοιπόν, ο θάνατος δηλώνει το τέλος κάποιων πραγμάτων αναγκαστικά από τη ζωή μου. Εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι καταστάσεις, μπορεί να σημαίνει κλείνει ένα κεφάλαιο, ανοίγει ένα καινούριο, είναι σκορπίσια ενέργεια εδώ. Ταιριάζει απόλυτα με τον Πλούτονα, την ενέργεια του Πλούτονα, και έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα, έχω αρθογραφήσει στην κοινότητά μου εδώ στο YouTube, μπορείς να μπεις να το δεις. Έχω γράψει βέβαια και στο site μου, αν θέλεις, και εκεί μπορείς να μπεις στο blog μου να τα διαβάσεις. Η σκορπίση αυτή η ενέργεια σημαίνει καρμικές συναντήσεις με ανθρώπους. Έχει τον αριθμό 13, ο αριθμός 13 στην αριθμολογία είναι από τους πιο καρμικούς αριθμούς και δείχνει τη δυσκολία στις σχέσεις. Άρα αυτό που πρέπει εσύ να καταλάβεις είναι ότι οι σχέσεις σου των καταστάσεων και με τους ανθρώπους είναι καρακαρμικές. Γι' αυτό και έχεις βιώσει και γι' αυτό αναζητάς και την ασφάλεια, έχεις βιώσει την απώλεια και το θάνατο, έτσι, και ανθρώπων που αγαπούσες, ό,τι και να είναι. Αλλά να καταλάβεις αυτό όμως ότι είναι μια καρμική συνέπεια. Είναι μέσα στο σχέδιο ζωής, είναι μέσα στη φύση, είναι μέσα στην, αν θέλεις, λίγο και στην... Ας το πω έτσι, η φύση είναι πολύ σοφή, ο Θεός είναι πολύ σοφός, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι εμείς την νόησή του. Οπότε εδώ δηλώνει, ναι, ότι κάποια πράγματα εμείς θα θεωρούμε άδικα που συμβαίνουν, στην ουσία δεν είναι άδικα. Στην ουσία είναι μονοπάτια τα οποία σε πάνε εκεί, εκεί και εκεί, γιατί πρέπει να πας. Ο αριθμός 13, όταν κατακτηθεί, φίλες και φίλοι, θα σας πω κάτι. Στην αριθμολογία, λοιπόν, όταν συναντάμε ανθρώπους με αυτό το αποτύπωμα. Όποιος έχει 13, υπάρχουν και άλλοι αριθμοί βεβαίως, αλλά όποιος έχει το 13, αυτό που πρέπει να επιστρατεύσει είναι φυσικά η υπομονή, γιατί μας κάνει ο αριθμό 4, να σταθεί στα πόδια του, έχει τον αριθμό 1, να σταθεί απέναντι στο 3, το 3 είναι η τριαδικότητα, είναι το τρισυπόστατο που λένε επίσης και στη θρησκεία μας, δηλαδή, που υπάρχει Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Το τρισυπόστατο της ψυχής, αν θέλετε, σαν αριθμός υπήρχε και στην αρχαία και στους αρχαίους, και ο Πυθαγόριος μίλαγε για το τρισυπόστατο, για τον αριθμό 3. Οπότε στέκομαι απέναντι σε αυτή την ενέργεια το 3 και ενσωματώνουμε σε αυτή την ενέργεια. Εμπιστεύομαι το θεϊκό σχέδιο, εμπιστεύομαι τη θεϊκή ενέργεια και ναι, πηγαίνω για να καταλάβω ότι το πιθανό αποτέλεσμα θα έρθει και μέσα από δυσκολίες. Αλλά όταν το θυθασέψεις, τότε τα αποτελέσματα πραγματικά σε οδηγούν στον αριθμό 4, που σημαίνει χτίζω εμένα, χτίζω την ψυχή μου, χτίζω το σώμα μου, χτίζω αυτά τα οποία θέλω να πετύχω στη ζωή. Εντάξει, ωραία. Είπαμε αρκετά. Ήταν το πρώτο εφτάρι, λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο. Μάλλον να το βάλω λίγο στην άκρη. Εδώ πίσω έχει χώρο. Πάμε, για να δω, θα επιλέξω αυτό το deck. Δεύτερο deck. Λοιπόν, για μισό λεπτό να σας πω κάτι. Δεύτερο deck που είναι του Van Gogh, έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει πολύ χρώμα, έχει πολύ φως. Και θα πάμε να παίξουμε με αυτή. Ωραία. Δεύτερο, λοιπόν, εφτάρι του Van Gogh, εντάξει. Ο Van Gogh, εσείς που το επιλέξατε, σίγουρα έχετε κάποια σύνδεση με την καλλιτεχνική ευφυΐα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, με την ενέργειά του. Βλέπετε εδώ, δηλαδή, την εικόνα και δημιουργείται μια ενέργεια αμέσως. Είτε στο υποσυνειδητό σας, ας πούμε, κάτι δημιουργεί, ένα φιλτράρισμα δημιουργεί κάτι. Λοιπόν. Και όλο αυτό κάπου σας οδηγεί. Για να δούμε, λοιπόν, και επειδή πριν είχαν πέσει και λίγο περίεργα αυτές οι κάρτες, επιτρέψτε μου να κάνω κάτι λίγο περίεργο. Ωραία. Ας κόψω λίγο. Ναι, πριν ξεκινήσω, πριν μαζέψω καν τα decks, πριν μάλλον επιλέξω τα decks, εντελώς κατά λάθος δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή, ό,τι ακόμα και από τα πιο απλά πράγματα, όπως ήτανε, να σας το δείξω γιατί χρειάζεται, μιας και θα πούμε την ιστορία, μπορεί να συνδεθεί με κάποιο τρόπο, όπως ήταν, λοιπόν, μέσα,
Μου έφυγε, γύρισε ανάποδα, έφυγε όλο το καπάκι. Έπεσε φυσικά κάτω στο πάτωμα. Χωρίστηκε στα δύο αυτό το deck. Και όλες οι κάρτες, όπως ήταν και πέσανε, ενώ πέσανε με την πλάτη, γύρισαν έτσι και χωριστήκανε στα δύο, σε δύο στήλες. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Ήταν μια ενέργεια η οποία ήθελε να εκτοξευτεί εδώ, να βγει, να σπάσει. Εδώ υπάρχει έντονη ενέργεια του να κάνω, να βγω προς τα έξω, κάτι να γίνει, έτσι. Πάμε στο. Για να δούμε λοιπόν, σε αυτόν τον κύκλο που βρίσκεσαι εσύ τι πρέπει να γνωρίζεις. Και είναι το 5 ξυφών. Μάχες. Δώσε, μάλλον θέλει αρκετή σοφία, ποιες μάχες θα δώσεις στη ζωή σου. Μεγάλη σοφία, θέλει μεγάλη προσοχή και τι μάχες θα δώσεις. Και πρόσεξε επίσης το πολύ ωραίο μήνυμα που έχει αυτή η κάρτα. Στην ουσία είσαι εσύ εδώ, εσύ. Έχεις νικήσει, είτε άντρας είτε γυναίκα, δείχνει εσένα που είσαι νικητής. Έχεις νικήσει όμως. Ή νομίζεις ότι έχεις νικήσει και νομίζεις ότι είσαι αυτός εδώ και τελικά είσαι αυτός εδώ πίσω-πίσω, που φεύγει τιμένος. Πολλές φορές λέμε, α, ωραία, την πήρα τη δουλειά και νομίζουμε ότι έχουμε νικήσει, έτσι. Και στην ουσία τελικά όχι. Δεν έχουμε νικήσει. Ή, α, ωραία, κέρδισα μια συνεργασία. Και στην ουσία τελικά δεν την έχουμε κερδίσει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γενικά τι μάχες θα δώσεις. Πρέπει να επιλέγεις τις μάχες σου. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Τι πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν για να το διαχειριστείς αυτήν την ενέργεια πολύ δημιουργικά και αποτελεσματικά? Άσος μπαστούνι. Θες ενέργεια, νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα, προχώρα και άφησε πίσω σου τις ήττες. Γιατί έχει τώρα αυτή την έννοια και όλες και αυτή την έννοια, ό,τι σε έκανε και έχασες, ένα διαζύγιο άσχημο, μια κακή συνεργασία, μια δουλειά με δύσκολο αφεντικό η οποία τελείωσε τελικά και σε έδειξε, λέω τώρα. Ό,τι και να είναι, επειδή πολλές φορές βρισκόμαστε σε, μάλλον να το πω διαφορετικά, βρισκόμαστε στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη χρονική στιγμή, όσο και αν είναι τραγική, όσο και αν, να το πω έτσι, μιλάω τώρα για νορμάλ πράγματα, έτσι, μην μου πείτε για θάνατους και τέτοια, εννοούμε για νορμάλ καταστάσεις, φυσιολογικές καταστάσεις, στο πλήθος. Όταν να μιλήσουμε για τραγικότητα, είναι εκεί πρέπει να κάνουμε, να επιλέξουμε ένα άλλο δρόμο για να πούμε άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για φυσιολογικές καταστάσεις, μιλάμε για εν ζωή. Οπότε εδώ αυτό το οποίο σε πάει είναι στο άσο μπαστούνι. Άσος μπαστούνι σημαίνει προχωρά μπροστά. Σημαίνει έχω ενέργεια, έχω δύναμη, αφήνω πίσω το παρελθόν. Δεν το αφήνω, συγχωρώ, δεν το αφήνω να με επηρεάσει, διότι υπάρχουν δύο επιλογές. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Δύο επιλογές έχεις. Ή κολλάς στο παρελθόν και μένεις κολλημένος, κολλημένη εκεί μια ζωή και σου γίνεται αιμονικό και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την παγίδα με τίποτα. Ή προχωράς, συγχωρείς. Τα βλέπεις αυτά ως μέρος μαθήματος, λες, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, δυσκολεύτηκα, ζορίστηκα, αλλά ήταν ένα μέρος μαθήματος. Πήρα πολλές εμπειρίες, κατάλαβα πολλά πράγματα και προχωράς στη ζωή σου. Προχωράς, το αφήνεις πίσω. Σε άλλους παίρνει περισσότερο, σε άλλους παίρνει λιγότερο, είναι φυσιολογικό. Πάμε στο επόμενο. Είναι τι χρειάζεται εσύ να εκφράσεις. Και αυτό που χρειάζεται να εκφράσεις είναι μέσα από το συναίσθημά σου και την ψυχή σου. Το 4 κούπα δείχνει συρρήκνωση. Συναισθηματικά έχεις απογοητευτεί. Σαν να λέει μια ιστορία εδώ, έδωσα μάχες για το συνέστημα, έδωσα μάχες με ανθρώπους για να, πώς να σου το πω, για να κερδίσω αυτή την αγάπη, να κερδίσω αυτή τη σχέση, να κερδίσω αυτή τη δουλειά, να κερδίσω αυτή τη συνεργασία. Έχασα. Αναγκάζομαι όμως τώρα πάλι να ξεκινήσω πάλι από την αρχή, να προχωρήσω, αλλά συναισθηματικά είμαι άδειος άδεια. Να δω το ερώτημα. Και έρχεσαι λοιπόν εσύ τώρα και μου το ανοίγεις και μου λες, ακάς, ορίστε, σου βγήκε. Τι συνέστημα μου λες εσύ, εγώ είμαι άδειος μέσα, άδεια. Είμαι συρρυκνωμένος, νιώθω ότι δεν έχω ελπίδα. Μπορεί επίσης πολλοί και πολλές που μου λέτε ότι τώρα σε αυτή την ηλικία, σε αυτά, τι συνέστημα μιλάς. Να πω κάτι, το συνέστημα μας γεμίζει με πολλούς τρόπους, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι καθαρά, σώνιντε και καλά και ερωτικό. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η αγάπη, αλλά η αγάπη, το συνέστημα που να το πάλι που κολλά. Μάλιστα, συνέστημα. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Η καρδιά σου, αγαπημένη, υποφέρει. Το συνέστημά σου είναι εγκλωβισμένο. Δεν λέω ότι είναι κακό προς Θεού, έτσι. Λέμε τώρα, εδώ βγαίνει πολύ πράγμα. Είναι η καταπίεση. Είναι και ο θυμός. Είναι ότι καταπιέστηκες, έχασες, απόλεσες και όλο αυτό σε έχει οδηγήσει σε μια καταπίεση του συναισθήματος για να επιβιώσεις.
Okay, για να το προχωρήσω λίγο, για να δω. Η επόμενη κάρτα είναι πώς μπορεί εσύ να εκφραστείς εσωτερικά με σκοπό να νιώσεις και να προχωρήσεις. Και έχει βγει ένα άλλο τεσσάρι εδώ, ένα τέσσερα ξύφων. Έλα εδώ τώρα να δεις με τα δύο τεσσάρια τι παίζει. Ξεκινάμε με ξύφος, κλείνει η βάση μας με ξύφος. Το τέσσερα ξύφων σημαίνει θέλω θεραπεία. Και αυτό σημαίνει θεραπεία και αυτό σημαίνει θεραπεία. Πρόσεξε τώρα, μην παρεξηγηθώ. Θεραπεία δεν σημαίνει ότι θα σε στείλω στο γιατρό. Αν χρειαστεί να πας, εννοείται. Εδώ θεραπεία σημαίνει θεραπεία εαυτού. Εδώ σημαίνει θεραπεία φροντίδα σώματος. Εδώ σημαίνει θεραπεία ψυχής, θεραπεία νόησης. Πώς? Να σου πω κάτι πολύ απλό. Μπορείς να κάνεις μια βόλτα στη φύση. Μπορεί να εκτονώσεις την ενέργειά σου με το να κάνεις γυμναστική, να κάνεις διάδρομο. Να. Όμως εμπεριέχει μέσα και τη δυνατότητα, αν χρειαστεί, και κάποιος άνθρωπος να σε κοουτσάρει. Ή μπορεί να χρειαστεί να ακούσεις και μια συμβουλή. Αυτά δεν είναι κακά, είναι θεραπευτικά πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι κάποιος είναι τρελός, τρελή προς Θεού. Εξάλλου, να σου πω κάτι, στην Ελλάδα όλοι είμαστε τρελοί. Και να σου το πω πολύ πολύ λογικά, είμαστε όλοι τρελοί, διότι η Ελλάδα ως ζώδιο είναι υδροχός, αλλά ως όμως οροσκόπο είναι δίδυμος. Και ως τέτοια ενέργεια, μέσα λοιπόν κρύβει πολύ τρέλα και είναι αυτό που λέμε όλοι μας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι τρελός και τα λοιπά και είμαι τρελή και είμαι τρελός, θα δεις, λοιπόν όλοι αυτό λέμε, ακριβώς αυτή είναι η ενέργεια η οποία υπάρχει και είναι έντονη γενικά στην Ελλάδα, όλη μια δόση τρέλα στην έχουμε, αλλά εδώ τώρα πάλι να το μαζέψουμε λίγο, μιλάμε για πράγματα για εσένα στα οποία χρειάζεται να εκτονωθούν. Ηρεμία, έχεις ανάγκη από πολύ μεγάλη ηρεμία ψυχής και μυαλού, μάλλον να ηρεμήσει το μυαλό σου. Σε πολλά πράγματα τα οποία θεωρείς τρελά και ξέρεις όταν θεωρούμε κάτι ότι αδικούμαστε, είναι κάτι τρελό, μα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η αδικία, το μυαλό μας πάει να σπάσει μετά. Συνεχίζουμε όμως να δούμε ότι πρέπει εσύ να επικεντρώσεις τώρα την ενέργειά σου και έχει βγει ο Ιεροφάντης. Είναι ζώδιο Ταύρος εδώ καθαρά, πίστη. Είναι καθαρά, εδώ είναι το θέμα της πίστης. Ιεροφάντη σημαίνει πίστη, σημαίνει πιστεύω, σημαίνει πιστεύω στο θεϊκό σχέδιο, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω αν θέλει σε μια άλλη δύναμη, εν πάση περιπτώσει δείχνει την πίστη. Εδώ όμως τώρα δείχνει και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έρθουν να σε βοηθήσουν. Εδώ έχεις βοήθειες. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ενέργειά σου δηλαδή να είναι ανοιχτή για να δεχτεί βοήθειες. Εδώ αυτό σημαίνει θέλω. Χρειάζομαι δηλαδή και κάποιον άλλον άνθρωπο να μου πει 2-3 πράγματα, έτσι. Εδώ τώρα μπορεί να είναι και κάποιος coacher πραγματικά, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος σου δίνει μια κατεύθυνση. Τώρα δεν σημαίνει ότι σώνεται και καλά θα πας κάπου, μπορεί να είναι και κάποιος δικός μας άνθρωπος που μας βοηθάει, έτσι. Πάμε τώρα. Ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες που πρέπει εσύ να συγκεντρωθείς και έχει βγει ένα 9 πεντάκουνο. Μια χαρά τα πας και μόνη σου, πώς λέει το τραγούδι, τα καταφέρνω και μόνη μου μια χαρά. Ζω και εγώ μόνη μου μια χαρά, τα καταφέρω μια χαρά. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. 9 πεντάκτινο. Είχε βγει και στο προηγούμενο ρίξιμο το 9 πεντάκτινο. Καταστάσεις οι οποίες είναι καρμικές, δηλαδή όλες σου οι γνωριμίες έχουν μια καρμικότητα. Εδώ σημαίνει επικεντρώνομαι στα επαγγελματικά μου, στην καριέρα μου, στις σπουδές μου, στις γνώσεις μου, οι οποίες θέλουν πολύ χρόνο για να κατακτηθούν, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Οτιδήποτε κάνεις όμως εδώ δείχνει ευλογία, δείχνει δύναμη. Το γεράκι το οποίο είναι εδώ πάνω στο κεφάλι της, δεν είναι τυχαίο, το οποίο δείχνει την ισχυρή πνευματικότητα, δείχνει το τρίτο μάτι, δείχνει ότι από πάνω έχεις τη δυνατότητα να δεις τις καταστάσεις από έναν άλλο τρόπο για να μπορέσεις να τις επιλύσεις. Το 9 σημαίνει και κλείσιμο κύκλο. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι τι χρειάζεται να αφήσω. Άσο σκούπα, ωραία. Άσο σκούπα, εδώ τώρα στο deck έχουμε δύο άσους, είναι πολύ θετικό. Άσο σκούπα σημαίνει ότι... Ναι, ξεκίνησες ίσως τη ζωή σου αρκετές φορές από την αρχή και το έχεις παράπονο. Γιατί πρέπει να ξεκινά από την αρχή? Οκ. Ας το πίσω αυτό και δες πώς τα νέα ξεκινήματα μπορούν να σε γεμίσουν συναισθηματικά. Τι χρειάζεται εσύ να κάνεις για να γεμίσεις εσύ συναισθηματικά στα νέα σου ξεκινήματα, όποιο και να είναι αυτό. Ένα νέο ξεκίνημα μπορεί να είναι από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο πολύπλοκο, μέχρι την πιο σοβαρή απόφαση. Τι θα κάνεις, λέω τώρα. Ναι, θα πάρω απόφαση. Όριστε, να πω ένα πιο αυτό. Θα πάρω απόφαση να βγω στη σύνταξη. Οκ, να βγεις στη σύνταξη. Τα λεφτά όμως θα είναι πολύ λίγα. Οκ.
Τι χρειάζεται εσύ να κάνεις για να γεμίσουν η ζωή σου, οι υπόλοιπες στιγμές της ζωής σου. Μέχρι όταν... θα φύγεις, εντάξει, θα φύγουμε όλοι, να κάνουμε τώρα, θα φύγεις. Τι θα κάνεις μέχρι τότε. Θα είσαι μέσα σε 5 τείχους, 4 τείχους και εκεί μπύρι μπύρι, όχι. Εδώ σου λέει να γεμίσεις συναισθηματικά, να κάνεις εκείνα τα πράγματα τα οποία σε γεμίζουν. Συνέστημα λοιπόν. Εντάξει αγαπημένα, αγαπημένα μου. Και πάμε τώρα και στο 8ο, το οποίο είπαμε, ναι μεν είναι φτάρι, αλλά είναι η κάρτα η οποία είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Είναι αν θέλεις το ρίξιμο του ταρό της πυραμίδας, η οποία σου λέει ποιο είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. Και έχει βγει ορίστε ένα υπότης πεντάκτηνο. Ένα υπότης πεντάκτηνο τι δηλώνει? Δηλώνει δύναμη και ωριμότητα, αγαπημένα, αγαπημένη μου. Δηλώνει σοφία, δηλώνει λεφτά, δηλώνει συνεργασίες, δηλώνει γνωριμίες. Τώρα τα λέω για όλους, δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχετε την ίδια εμπειρία. Εδώ μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σας βοηθήσουν, μπορεί να σας ανοίξουν μια επαγγελματική πόρτα, ναι, μπορεί κάποιος να έχει βγει στη σύνταξη, αλλά να πει ρε παιδί μου θέλω να κάνω και κάτι άλλο παράλληλα, να κάνει, οτιδήποτε και είναι αυτό. Υπάρχει μια διαδρομή εδώ που ανοίγεται και αυτό το οποίο σου λέει σαν πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι κοίταξε να δεις ότι όταν πάρεις μια συνειδητή απόφαση θα βρεθούν και άνθρωποι οι οποίοι θα σε βοηθήσουν. Αυτό κράτα. Θα σε βοηθήσουν, θα έχεις βοήθειες. Πάμε τώρα στην επόμενη τρίτη επιλογή. Μια πολύ όμορφη επιλογή που είναι του Νταβίντσι. Εγώ θα επιλέξω την τέταρτη επιλογή, παιδιά. Θα πάρω το ταρό, γιατί μου αρέσουν λίγο τα χρώματα, είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, του Νταβίντσι. Για να δούμε Νταβίντσι. Ναι, αυτό θα πάρω. Του Νταβίντσι, λοιπόν. Όλοι το γνωρίζετε του Νταβίντσι. Μπορείτε να δείτε και την αριθμολογία του, μπορείτε να δείτε το ζώδιο του, μπορείτε να δείτε τον αστρολογικό του χάρτη. Υπάρχουν όλα αυτά και του Van Gogh βεβαίως. Υπάρχουν και αριθμολογίες και αστρολογίες. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δείτε πόσο στο ακριβώς πέφτουν και αποτυπώνουν και η αστρολογία και η αριθμολογία μέρη της προσωπικότητάς τους, του χαρακτήρα τους, του ταλέντου τους, του τρόπου σκέψης τους, των δυσκολιών που έχουν να περάσουν, όλα αυτά. Για πάμε τώρα εδώ λοιπόν, εμείς εδώ να δούμε τώρα τα δικά μας. Πολύ ωραίες κάρτες, είναι το Τρισκέλιον. Αυτό εδώ πέρα υπάρχει βεβαίως από ότι το Τρισκέλιον, επειδή είναι ένα διεθνές σύμβολο, δεν είναι μόνο. Είναι η κίνηση και η δημιουργία του σύμπαντος, έτσι. Είναι η κυκλική κίνηση που υπάρχει και στη φύση και στη ζωή και ότι οι ζωές μας είναι κυκλικές στην ουσία κινήσεις, οι οποίες δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι κύκλοι. Κύκλοι μέσα σε έναν άλλο κύκλο, μέσα σε έναν άλλο κύκλο και γι' αυτό συναντάμε ανθρώπους, καταστάσεις, πολλές φορές συναντάμε ίδιες καταστάσεις, άλλους ανθρώπους αλλά με ίδιο χαρακτήρα και όλα αυτά είναι η κίνηση της ψυχής που έρχεται για δυσκολίες. Τώρα, λοιπόν, ναι, όλοι λένε και συνηγορούν στο εξής ότι τα μαθήματα εδώ στη ζωή, στη γη είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Λοιπόν, για να πάμε. Εδώ, ποιος είναι ο κύκλος ο οποίος εμφανίζεται και είναι ένα 4-5. Κύκλος λοιπόν ο οποίος μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει για σένα λοιπόν και χρειάζεται εσύ να το δεις, γιατί συνήθως εδώ μιλάμε και λίγο για δημιουργία. Το 4-5 είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι μια από τις περίεργες κάρτες, διότι εδώ κλείνει τα μάτια του, έτσι. Εδώ έχει πολύ όμορφα λουλούδια, είναι σαν να μυρίζει κιόλας αυτά τα όμορφα λουλούδια. Και το 4-5 κυρίως αυτό το οποίο υπάρχει σαν νόημα είναι ότι χτίζω τα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω και αυτό το χτίσιμο έχει να κάνει με χρήματα. Σε απασχολεί η οικονομική άνεση, η οικονομική ασφάλεια να το πω καλύτερα, γιατί είναι το 4. Σε απασχολεί να υπάρχει, λοιπόν εκεί πηγαίνει όλη σου η ενέργεια. Βέβαια δείχνει και έναν κύκλο που σημαίνει ότι μπορείς να χτίσεις με πολύ υπομονή πράγματα με αποτύπωση οικονομική για σένα σιγά σιγά. Okay, αυτό είναι καλό. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι ένα 5 κούπα. Το 5 κούπα είναι από τις δύσκολες κάρτες, ζώρικη κάρτα. Μην στεναχωριέσαι. Αυτό θέλει να σου πει. Εδώ είναι σκορπίσια η ενέργεια. Αυτό που θέλει να σου πει, λοιπόν, για να έχεις επιτυχία, είναι ότι
σε αυτά που θέλεις να φτιάξεις τη ζωή σου, είτε είναι να χτίσω μια οικονομική ασφάλεια, είτε να πετύχω, είτε να κάνω, είναι μην απογοητεύεσαι. Μάλλον, όχι μην απογοητεύεσαι, θα απογοητευτείς, αλλά να το διαχειριστείς. Το 5 κούπα είναι μια κάρτα θλίψης, είναι μια κάρτα στεναχώριας. Έχεις περάσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχεις πληγωθεί, έχεις βιώσει την απώλεια στο πετσί σου, ό,τι σημαίνει και αυτό εδώ. Είπαμε, είναι σκορπίσια ενέργεια και η απώλεια εδώ σημαίνει και απώλεια και ανθρώπου. Sorry που το λέω με κάθε σεβασμό, είναι μέσα στη ζωή όμως. Αλλά υπάρχει αυτό που σου λέει, έγινε, προχωράς, μαζεύεις τα κομμάτια σου, προχωράς, έχεις τις αναμνήσεις ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί και το λες και μια κατάσταση εδώ, αλλά προχωράς όμως. Η επόμενη κάρτα, η τρίτη, είναι ότι χρειάζεται να εκφραστεί και έρχεται η ώρα της κρίσης. Λοιπόν, για εσένα λοιπόν, η ώρα της κρίσης είναι μια πονέμορφη κάρτα εδώ, είναι αυτή πάνω σε ένα δελφίνι. Και από κάτω είναι το αποτυπώματα, είναι οι ενέργειες ανθρώπων, οι οποίες ίσως είναι και οι προγονείς μας, οι οποίοι χαίρονται για εμάς και μας βλέπουν μέσα από μια άλλη, με άλλα μάτια, με άλλα ενεργειακά μάτια, μέσα από άλλη διάσταση. Μπορεί να είναι οι πατεράδες μας, οι μαμάδες μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι προγιαγιάδες, οι προπαππούδες ή ανθρώπους που δεν τους έχουμε συναντήσει στη ζωή. Παρόλα αυτά όμως, έχουμε υπάρξει σε αυτή τη ζωή χάρη σε αυτούς, αλλά αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι θα έρθει η ώρα της κρίσεως, θα έρθει η ώρα της απόφασης. Πάρε αποφάσεις. Τώρα, πάρε αποφάσεις. Πρέπει να αποφασίσεις κάποια πράγματα. Και απόφαση είναι και εδώ να βγω από τη στεναχώρια. Είναι μια απόφαση, έτσι. Είναι μια πράξη δύναμης αυτό εδώ. Η κρίση σημαίνει ξυπνάω, αφυπνίζομαι, παίρνω απόφαση, προχωράω και το δελφίνι εδώ σημαίνει και διέστηση. Η τέταρτη κάρτα είναι πάλι τι χρειάζεται για να... δύο κάρτες. Τι χρειάζεται λοιπόν για να αισθανθώ και να προχωρήσω και να καταφέρω πράγματα, να υπάρξει μια εσωτερική έκφραση, και έχουμε δύο πολύ όμορφες κάρτες, μπαστούνια, οι οποίες δείχνουν λοιπόν ενέργεια, δύναμη, υπό τις μπαστούνι μαζί με το 8 μπαστούνι. Θέλω να τις παρατηρήσετε, να τις φέρω αυτές λίγο τις κάρτες, δεν ξέρω αν έχετε δει το Lord of the Rings, μοιάζει πάρα πολύ αυτός εδώ. Λέγκολας, αν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, με ένα πολύ όμορφο άλογο, όπου αυτός ο υπότης έχει ως αποστολή να πάει και να απελευθερώσει αυτήν εδώ πέρα από τα δεσμά, από το 8 μπαστούνι, έτσι. Είναι τα δεσμά εδώ. Το 8 μπαστούνι μάλλον όχι μόνο να την απελευθερώσει, αλλά και να την ενισχύσει. Το 8 μπαστούνι είναι από τις πολύ καλές κάρτες. Σημαίνει στόχο, βάζω στόχους. Sorry, κάνω παύση γιατί μου έρχονται πληροφορίες, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο βάζω στόχους, σημαίνει προχωράω στη ζωή. Προχωράω με δύναμη, έχω δύναμη. Είναι σαν μια, να σας το πω, έτσι όπως μου βγαίνει να σας το πω, είναι μια δήλωση. Να το λέτε αυτό συνέχεια μέσα σας, προχωράω με δύναμη. Δεν φοβάμαι, προχωράω με δύναμη. Βεβαίως θα μου πει κάποιος, άλλο να το λες, άλλο να το αισθάνεσαι. Ναι, okay, αλλά εδώ αυτό που σου λέει προχώρα με δύναμη. Η αποστολή σου λοιπόν είναι να προχωρήσεις με δύναμη σε αυτή τη ζωή. Να κάνεις πράγματα, να βάλεις στόχους, να βάλεις ψηλά τον πήχη, να μην φοβηθείς. Η πέμπτη κάρτα λοιπόν είναι που πρέπει να καναλιζάρω την ενέργειά μου. Και είναι ο ερημίτης. Είναι ο αριθμός 9. Να ξέρεις ότι στη ζωή κάποια πράγματα ολοκληρώνονται. Εδώ ο ερημίτης κάνει τα μαγικά του. Εδώ έχει σαν πυγολαμπίδες πολύ όμορφες που οδηγούν τον δρόμο του. Στην ουσία, ξέρεις τι είναι αυτές. Είναι ψυχούλες, ψυχές ανθρώπων, οι οποίες λίγο έτσι σαν τις πυγολαμπίδες, γιατί στην εσωτερική ερμητική, αν θέλετε, φιλοσοφία, η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν φυσαλίδα, ενεργειακή φυσαλίδα. Είναι μικρή, πολύ μικρή. Όταν φεύγει δηλαδή η ψυχή από το σώμα, είναι μια μικρή ενεργειακή φυσαλίδα, δεν τη βλέπουμε φυσικά, η οποία φωτίζει και έρχονται αυτές οι ψυχές να φωτίζουν τον δρόμο μας. Ο ερημίτης έχει αποκτήσει εμπειρίες, έχει κλείσει κύκλους, βρίσκεται σε ένα κραμικό μονοπάτι, προχώρα. Αυτό σου λέει, προχώρα. Και αυτά που έχεις βιώσει μπορείς να τα μοιραστείς με άλλους και να τους κατευθύνεις. Η επόμενη κάρτα είναι. Τι χρειάζεται, ποιες είναι οι ενέργειες που χρειάζεται να κάνω. Ένας ωραίος υπότης εδώ, δες εδώ, άλλον ωραίο υπότη.
Λοιπόν, η οποία έχει και μια έτσι λίγο γυναικεία αποτύπωση, έχει ανέβει πάνω στο δράκο της. Υπότης πεντάκτηνο λοιπόν. Πολύ ωραία ενέργεια η αποστολή σου. Μην ξεχάσεις την αποστολή σου. Βρες την αποστολή στη ζωή. Μπορείς να την βρεις μέσα αστρολογία, μπορείς να την βρεις μέσα από εδώ, από το έξω που κάνουμε, μέσα από αριθμολογία. Μπορείς να μπεις στο site μου λίγο να το ψάξεις, να βάλεις λίγο ημερομηνίες γέννησης, να βάλεις το ολοκληρωμένο προφίλ για αριθμολογία και να σου βγάλει μια περίληψη. Γιατί εδώ σου βγαίνουν αποστολές. Υπότιτλοι πεντάκτηνο είναι χτίζω, φτιάχνω πράγματα για τον εαυτό μου. Ναι, μεν με ενδιαφέρουν και τα χρήματα. Έχει να κάνει με αποστολή και στο οικονομικό κομμάτι. Έχει να κάνει, μπορεί να έχει να κάνει με σπουδές. Εν πάση περιπτώσει, κάτι χειροπιαστό δηλαδή αυτό. Εξαιρετικό. Η επόμενη κάρτα, η έβδομη κάρτα, είναι τι χρειάζεται να αφήσω για να προχωρήσω. Δύο πεντάκτηνο. Πολύ ωραία. Έλα εδώ τώρα να δεις πόση σοφία υπάρχει εδώ. Μίλαγα προηγουμένως. Κοίτα, δεν είναι τυχαίες καμία, όλες αυτές οι αποτυπώσεις, αυτές οι κάρτες, οι ταρό. Στην ουσία τι είναι, είναι εικόνες. Και προσπαθούμε λοιπόν να καταλάβουμε και να αποκαρτογραφήσουμε το μήνυμα το οποίο μας έρχεται μέσα από αυτές τις εικόνες. Εδώ τι έχουμε, εδώ μπορεί να έχουμε λοιπόν μια προγιαγιά, να έχουμε μια μαμά και να έχουμε και μια κόρη εδώ. Το δύο πεντάκτηνο μπορεί να σημαίνει και ένα λαβύρινθο φυσικά, διότι η ζωή είναι ένας λαβύρινθος, η ζωή πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρη σε εμάς για το που πρέπει να πάμε, εδώ το άπειρο το οποίο προσπαθεί να το φέρει σε μια ισορροπία και ακριβώς αυτή σημαίνει και η κάρτα. Εξισορροπώ. Το δύο πεντάκτηνο επίσης σημαίνει και επιλογές στη ζωή. Κοίτα, οι επιλογές στη ζωή έρχονται μέσα από προσδόκητους τρόπους καμιά φορά. Να θυμάσαι πάντα, όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε θέσεις σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε θέσεις σε αυτή τη ζωή, έχουμε χώρο, πώς να σου το πω. Ναι, κάποιοι είναι περίεργοι, κάποιοι είναι κακοί, κάποιοι είναι αυτό, έχουν και αυτή τη θέση για κάποιο λόγο. Ο Θεός τους έχει για κάποιο λόγο, εντάξει, λοιπόν. Και πάμε τώρα και στην 8η κάρτα, η οποία σημαίνει ποιο είναι, που είναι ανεξάρτητη, είναι η κάρτα των ταρό αν θέλετε για να δημιουργηθεί η πυραμίδα, είναι το μάτι το οποίο μας λέει το τρία πεντάκτηνο. Ωραία. Το πιθανό σου αποτέλεσμα, έχουν βγει πολλά πεντάκτηνα εδώ, είναι πρακτικότητα στη ζωή. Το τρία πεντάκτηνο, κοίταξε να δεις εδώ μια πανέμορφη αποτύπωση, εδώ είναι το Stonehenge, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Εδώ με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τι κάνει, δημιουργεί μια δίνη, έχει σηκωθεί στον αέρα το Stonehenge και εδώ από κάτω υπάρχει ένα ενεργειακό περίγραμμα. Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή, ό,τι και αν κάνουμε, ζωγραφική, γράψουμε, μελετήσουμε, μιλήσουμε, όλα έχουν ένα ενεργειακό αποτύπωμα το οποίο δεν εξαφανίζεται. Αυτό είναι το νόημα. Και δεν εξαφανίζεται το ταλέντο μας. Αυτό θέλει να σου πει. Ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολύ ταλέντο, με πολλές ικανότητες. Το τρία πεντάκτηνο σημαίνει ότι μπορείς να ξεχωρίσεις σε αυτό που κάνεις, ό,τι και να είσαι. Τραγουδιστής, συγγραφέας, ηθοποιός, ό,τι δουλεύεις, επιχειρήσεις. Είναι το ενεργειακό σου αποτύπωμα. Είναι, σημαίνει ότι μπορείς να ξεχωρίσεις εσύ χάρη στη δική σου την ενέργεια που θα βάλεις. Εντάξει, και δείχνει λοιπόν έναν άνθρωπο, εσένα δηλαδή, που έχεις πάρα πολλές ικανότητες, πάρα πολλές δυνατότητες να πετύχεις. Μην το ξεχνάς αυτό. Τι έκανε λίγο εδώ τέτοιο? Ωραία, έφτιαξε. Και πάμε τώρα λοιπόν στην τέταρτη επιλογή, που είναι και η δική μου η επιλογή, για να δω τι έχει να μου πει. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το βάζω στην άκρη, έλα εδώ τώρα εσύ, για να κάνουμε το ανακατεμά μας. Είναι η τέταρτη επιλογή, βασίζεται σε τεχνοτροπία του Light Series Tarot. Το Light Series Tarot, να σας πω, είναι που ήταν προηγουμένως, ναι. Βασίζεται σε αυτά περίπου τα χρώματα, έτσι να σας τα δείξω, σε, αυτή περίπου την, σε αυτές περίπου τις, τους χρωματισμούς ας πούμε, και τα κυκλάκια. Ωραία, είναι πανέμορφες κάρτες, πολύ όμορφες κάρτες αυτές οι Light Series Tarot. Οπότε πάμε να ανακατέψουμε και να δούμε τέταρτη επιλογή. Ετοιμαστείτε, τέταρτη επιλογή που είναι και η δικιά μου επιλογή.
τι έχει να μας πει. Εννοείται φυσικά, εννοείται κάνεις, μάλιστα πέφτει μόνο του, εννοείται ότι κάνεις εγγραφή, έτσι, όχι μόνο εγγραφή, βάλεις καμπανάκια, βάλ τα όλα. Έχουμε φτάσει περίπου 19.400 συνδρομητές, έχουμε βάλει πλώρη για 20.000, πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί αυτό από ό,τι βλέπω. Έλα και εσύ στην παρέα μας, περνάμε πάρα πολύ ωραία, κάνουμε πολύ, όπως βλέπεις, πολύ όμορφα ανοίγματα, τουλάχιστον περνάμε ωραία ρε παιδί μου, περνάμε καλά, εντάξει. Εδώ τώρα, αυτό έπεσε από μόνο του, είναι το 2 πεντάκτηνο. Μεγάλε, μεγάλη, έχεις λοιπόν ότι εσύ, είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο, σημαίνει η επικέντρωση στους στόχους. Σημαίνει ότι δεν μου ξεφεύγει τίποτα, έχω βάλει στόχο και τον κυνηγάω. Εδώ όμως έχουμε και ευκαιρίες. Για να το βάλουμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας την κάρτα, που είναι τι χρειάζεται να αλλάξει γενικά σε αυτή τη φάση ζωής που βρίσκεσαι ή σε αυτόν τον κύκλο, στο οποίο όμως πρόσεξε να δεις. Είτε μπαίνεις σε κύκλο, είτε βγαίνεις, είσαι νικητής, νικήτρια. Αυτή εδώ πέρα η κάρτα, πρόσεξε να δεις εδώ τώρα, μια πολύ δυναμική εικόνα, δείχνει την πρόοδό σου. Δείχνει ότι ό,τι κέρδισες, το κέρδισες με κόπο αλλά με μεγάλη επιτυχία. Αναγνώριση, τιμές και εδώ σημαίνει και φήμη, έτσι. Είπα προηγουμένως ότι πάμε για τους 20.000, οπότε είναι και ένα είδος φήμης για μένα. Γιατί εδώ έχουμε τώρα εγώ καιρό κυρίως, εδώ έχουμε Λέων κυρίως. Αφορά και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια. Ας πούμε της φωτιάς εδώ και τον τοξότη και τον κρυό. Πας δυναμικά. Φίλοι μου, πας πολύ δυναμικά. Πας με πολύ δύναμη. Πας με πολύ φόρτε που λένε. Δεν μασάς τίποτα. Δεν πάνε να σου λένε, διότι η νίκη εδώ δεν έχει έρθει εύκολα. Όχι. Πίσω για τον αριθμό 5. Αν πάρω αυτή την κάρτα και πάω στο 5 μπαστούνι, το 5 μπαστούνι έχεις περάσει μέσα από πολλές δοκιμασίες και ανταγωνισμούς και δυσκολίες. Γιατί είναι η εξέλιξη εδώ, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι σε ένα επίπεδο, εφόσον βγήκε το 6 εδώ, ότι έχεις ξεπεράσει τα υπόλοιπα, το 5, το 4, το 3, το 2, το 1, έτσι. Έχεις βιώσει λοιπόν αυτές τις εμπειρίες. Ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν, τι χρειάζεται να εκφραστεί στο δρόμο σου και αυτό που είναι μια αυτοκράτηρα. Εδώ έχουμε τώρα πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη. Η αυτοκράτηρα μπορεί να είσαι εσύ ή μπορεί να είναι ένα είδος ενέργειας. Εδώ είναι η Αφροδίτη. Η αυτοκράτηρα συμβολίζει από την Αφροδίτη, αν δεις εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα. Το συμβολάκι είναι της Αφροδίτης. Είναι οι σχέσεις. Να σου το πω διαφορετικά, είναι η ψυχή, να σου το πω έτσι, είναι η ψυχή που είναι το στρογγυλό που νικάει την ύλη. Ο σταυρός σημαίνει ύλη. Μάλλον οι σχέσεις νικάνε την ύλη. Οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές. Η αυτοκράτηρα σημαίνει ότι κοίταξε να δεις μέχρι στιγμής ό,τι έχεις κάνει είσαι στο σωστό δρόμο, στη σωστή κατεύθυνση. Η αυτοκράτηρα μπορεί να είναι πρόσωπα τα οποία σε βοηθάνε, μπορεί να είναι μια μάνα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μας αγαπάει, μπορεί να είναι μια γυναίκα μεγάλης, ας το πούμε, ηλικίας, η οποία έχει μαζέψει σοφία. Και για να είσαι σοφός στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι εύκολο, παίρνεις καλές συμβουλές. Πέρα από αυτά όμως σημαίνει και ευτυχία, σημαίνει και επιτυχία, σημαίνει και ότι δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις, άρα αυτό πρέπει να εκφραστεί. Ωραία, πολύ καλά. Η επόμενη κάρτα, η τέταρτη, είναι πώς μπορώ να εκφραστώ εσωτερικά, να προχωρήσω, και έχει βγει με ένα 9 πεντάκτηνο. Το 9 πεντάκτηνο δίνει και παίρνει λοιπόν. 9 πεντάκτηνο εδώ σημαίνει και εδώ έχει να κάνει με το ζώδιο της Παρθένου κυρίως και τα υπόλοιπα ζώδια της Γης, αλλά αυτό το οποίο σου λέει, σκληρή δουλειά. Να ξέρεις ότι η σχέση σου με τους ανθρώπους είναι καρμική. Θα περάσεις μέσα από τις δοκιμασίες του αριθμού 9, νέα ξεκινήματα και ολοκληρώσεις. Θα υπάρχουν σχέσεις που μπορεί να τερματίζονται, να τερματίσουν. Μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να τελειώνουν. Εδώ όμως σημαίνει ότι συνεχίζεις. Συνεχίζεις, το πιάνεις το νόημα. Συνεχίζεις τη ζωή. Συνεχίζεις να προσπαθείς και να κάνεις πράγματα. Έχει και μια άλλη αποτύπωση. Το 9 πεντάκτηνο εδώ, αν παρατηρήσεις,
Αυτή η κάρτα, αυτή η κάρτα και αυτή η κάρτα είναι μοναχικές. Μόνο αυτή έχει κι άλλους εδώ πέρα. Σημαίνει λοιπόν ότι στη ζωή σου, ναι, μεν έχεις ανθρώπους, αλλά να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις, θα το κάνεις μόνος σου, μόνος σου κυρίως. Θα πετύχεις, αλλά μόνος σου, μόνος σου κυρίως. Το επόμενο είναι να όριστε να βγει και το 5. Λοιπόν, στην πέμπτη θέση είναι τι πρέπει, που πρέπει να κάνω focus, που πρέπει να συγκεντρώσω την ενέργειά μου. Το 5 μπαστούνι είναι ότι πρέπει να μάθεις στη ζωή ότι η ζωή έχει και αρνητικές και θετικές πλευρές. Θα σε βάλουν σε θέση οι άνθρωποι οι οποίοι θα σε αμφισβητήσουν, αυτό είναι γεγονός. Αλλά αν μείνεις μόνο εκεί στο ότι με αμφισβητούν και κολλήσεις εκεί, την πάτησες φίλε μου. Αν μείνεις μόνο σε αυτό, σου φέρουν το χάος. Αν μείνεις αυτό που πιστεύει ο καθένας και τους πιστέψεις, έχεις χάσει. Τον εαυτό σου πρέπει να ακούς, τη διέστησή σου και να προχωρήσεις. Η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες εντάσεις και διαφωνίες. Τι να πούμε, από το πιο απλό, τι να πούμε, από το τι ομάδα είμαι, τι ομάδα είσαι. Άλλος είναι Ολυμπιακός, άλλος είναι ΑΕΚ, άλλος είναι Παναθηναϊκός, γίνεται μετά μήλος. Για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα, για το ένα, για το άλλο, οκ, εντάξει. Και φυσικά θα σε αμφισβητήσουν, γιατί άμα πεις ότι κοίταξε να δεις, η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, λέω, είναι αυτό, θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε μεγάλη, τι μας λες τώρα. Ή όπως κάποιοι ναρκισσιστές που βγαίνουν και λένε, εγώ είμαι ο καλύτερος του κόσμου, να πούμε, χωρίς εμένα θα ήσασταν τίποτα. Ωπα ρε μεγάλη, κάτσε σιγά. Έξι. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να ξεπεράσεις και να προχωρήσεις. Θα έχεις αυτή την πρόκληση, αλλά θα προχωρήσεις μια χαρά. Με δύναμη. Λοιπόν, που πρέπει να συγκεντρώσουμε την ενέργεια, πάμε. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνεις και οι δράσεις. Και είναι, φίλε μου, σαν τον κλέφτη, είναι οι προδοσίες. Το 7 ξυφών είναι ότι ναι, πρέπει να μην επικεντρώνεσαι στις προδοσίες των άλλων ανθρώπων. Το 7 σημαίνει έχεις ευλογίες. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από εκεί. Το 7 σημαίνει όταν μας πέφτει γενικά το 7, ναι, περνάμε δύσκολα, αλλά έχουμε και ευλογία. Μια του κλέφτη, γιατί εδώ είναι ένας κλέφτης, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μοίρα. Εδώ δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα κάτσει να πολεμήσει, περνώ σα σπαθιά. Μπορεί, τα παίρνει στα κρυφά, είναι η προδοσία. Είναι επίσης ότι πρέπει εσύ να προσέχεις πάντα και να δείχνεις και στους άλλους ότι λοιπόν, και αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι προχώρα, μην μένεις στην προδοσία και να δείχνεις στους άλλους ότι όποιο τα ξαναδείς υπάρχει φρουρός εδώ. Προστατεύω τον εαυτό μου, προστατεύω την ενέργεια, δηλαδή δεν θα σου είναι εύκολο να με ρίξεις ή να με κοροϊδέψεις. Έχει το υπόψη αυτό, διότι και οι άλλοι το παίρνουν σαν μήνυμα, αλλά έχεις ευλογία, μην ανησυχείς καθόλου. Η επόμενη κάρτα είναι ο Ερημίτης. Λοιπόν, ο Ερημίτης εδώ σημαίνει είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος και εσύ έχεις περάσει. Ναι, εδώ είναι τι πρέπει να αφήσω για να προχωρήσω. Έχεις περάσει από πάρα πολλά. Πάλι έχουμε έναν αριθμό 9 εδώ. Είναι ο Ερημίτης, ζώδιο Παρθένος. Είναι ότι όλες οι απαντήσεις που ψάχνεις στη ζωή βρίσκονται μέσα σου. Αναγκαστικά θα περάσεις από διάφορους κύκλους. Θα αποκτήσεις όμως πολύ μεγάλη σοφία. Η ψυχή σου, έχεις πολύ καλή επαφή με την ψυχή σου, οπότε η ψυχή σου σου στέλνει πληροφορίες και σε προστατεύει, πάρ' το έτσι όπως το λέω, και υπάρχει και θεία έμπνευση, ό,τι σημαίνει και ό,τι καταλάβεις εσύ από αυτό που σου είπα, θεϊκή έμπνευση, σύνδεση με τα θεϊκά παιδεία, προστασία, είναι σαν να σου λέει ρε παιδί μου μέσα σου, ας το πω, ένα μήνυμα, μην το κάνεις, έτσι. Ίσως είναι και φωνή του Θεού κατά κάποιο τρόπο. Ή ενός αγγελού, ενός αγίου ή κάποιου ανθρώπου που σε αγαπάει και μέσα από αυτή τη διαδικασία σε ενημερώνει και σου λέει μην το κάνεις. Και η τελευταία λοιπόν κάρτα είναι... Λοιπόν, ένα πιθανό αποτέλεσμα. Είναι μία βασίλισσα ξυφών. Η βασίλισσα ξυφών, εδώ έχει τον αριθμό 4, είναι ο αριθμός 13 δηλαδή. Τι σου λέει, εδώ σου μιλάει. Αλήθειες που φανερώνονται.
Εξυπνάδα, έχεις δύναμη, εξυπνάδα, τόλμη. Είμαστε πολύπλοκα όντα. Είμαστε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύπλοκα όντα. Περίεργα τρένα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε. Εγώ για τον εαυτό μου θα πω να είμαι πάρα πολύ περίεργος, λοιπόν. Όμως η Βασίλισσα Ξυφών που εκφράζει την ενέργεια του αέρα, της σκέψης, της σύνθεσης, της ομιλίας και της σκέψης και της έκφρασης, εδώ έχει να σου πει ότι κοίταξε να δεις. Θα χρειαστείς τη ζωή πολλές φορές να πεις τα πράγματα ευθέως. Αυτό που σε ενοχλεί μέσα σου. Σημαίνει επίσης και επιτυχία, σημαίνει επίσης πάρ' το πάνω σου, σημαίνει επίσης αυτοπεποίθηση, σημαίνει δύναμη, σημαίνει ότι, κοίταξε να, στη ζωή θα χρειαστεί να πολεμήσεις, στη ζωή θα χρειαστεί να είσαι δίκαιος, δίκαιη. Τα πράγματα μπορούν να αποκατασταθούν με δικαιοσύνη και επίσης σημαίνει, θα σου πω, πέρα από την παρατηρητικότητα, δηλαδή έχεις το ταλέντο της παρατηρητικότητας και μπορείς έτσι να παίρνεις σωστές αποφάσεις, να παίρνεις καλές αποφάσεις, υπάρχει και το άλλο που λέγεται η αντίληψη, που σημαίνει ότι βλέπεις μακριά. Μπορείς να δεις πολύ μακριά για το που θα πας. Αυτό και αν είναι ευλογία. Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά? Τι έχεις να πεις? Γράψε κάτω από το βίντεο. Τι είναι αυτό από την ανάλυση? Τι είναι αυτό το οποίο σου άρεσε? Ή και δεν σου άρεσε. Απλά εκφρασέ το με ωραίο τρόπο. Μην βάζουμε αυτό. Λοιπόν. Και τι πιστεύεις? Θα τα πούμε σύντομα.